Ξεπερνά το 140% η πληρότητα στο νοσοκομείο Αθαλάσσας με τους νοσηλευτές ψυχικής υγείας να ζητούν από την πολιτεία να βρει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Δεν βλέπουμε προς το παρόν καμία λύση στο πρόβλημα της υπερπληρότητας. Δεν έχουν αυξηθεί από 147 πήγαν στους 148 σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρέου, τη δεδομένη στιγμή κανένας ασθενής δεν κοιμάται στο πάτωμα ή τον καναπέ όπως συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Το λόγος είναι καθαρά γιατί έγινε μια διαχείριση όσον αφορά τις κλίνες, κάποιες τα λήγαν με άδεια, με αποτέλεσμα να έχουν το αυτονόητο έναν κρεβάτι οι άνθρωποι για να κοιμηθούν. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου Αθαλάσσας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες για τους ψυχικά πάσχοντες, παραδέχεται ο ΚΙΠΗ με τον εκπρόσωπο τύπου του να ανακοινώνει ότι περί τα τέλη Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του ο ξενώνας φιλοξενίας στο παλιό κέντρο υγείας Λατσών. Ούτως ώστε να φιλοξενεί άτομα με χρόνια νόσων, οι οποίοι δεν χρήζουν νοσηλείας στο νοσοκομείο Αθαλάσσας, αλλά νοσηλεύονται εκεί, οι καλύτερα φιλοξενούνται εκεί, λόγω του ότι δεν υπάρχει το υποστηρικτικό περιβάλλον για να βγουν στην κοινότητα. Οι εργασίες του έργου αυτού θα ολοκληρωθούν περί τα τέλη Ιουλίου και ελπίζουμε ότι πολύ πολύ σύντομα η δομή αυτή θα λειτουργήσει. Σύντομα αναμένεται να ρηχτούν στη μάχη και 8 κλίνες υποχρεωτικής νοσηλείας στη ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.